Καλώς ήρθατε στο GameLab.gr. Είμαι η Bad Wolf και σήμερα έχουμε βγει στους δρόμους της Αθήνας. Βασικά στο Σύνταγμα είμαστε μόνο. Για να ρωτήσουμε τους περαστικούς εάν παίζουν βιντεοπαιχνίδια, τι βιντεοπαιχνίδια παίζουν και γενικά διάφορες ερωτήσεις σχετικές με τις γιορτές και τα video games. Κυρίως τι παιχνίδι περιμένουν από τον Άι Βασίλη. Τους γονείς τους, ανάλογα την ηλικία. Και βρήκαμε το πρώτο μας θύμα. Περαστικό, συγγνώμη. Θέλω για αρχή να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου βιντεοπαιχνίδι για την χρονιά την οποία μας πέρασε. Ποιο έλειωσες? Το Red Dead Redemption, το 2. Πολύ σωστό, φίλε μου, μπράβο. Ωραία. Ποιο παιχνίδι έλειωσες το τελευταίο έτος? Το Age of Empires 2. Μια μικρή αγάπη εδώ πέρα βρήκαμε λοιπόν. Ποιο ήταν το παιχνίδι το οποίο σου άρεσε περισσότερο για το έτος που μας πέρασε, με ποιο έλειωσες? Εγώ έπεσα αρκετά League of Legends. Τώρα το έχω παρατήσει βέβαια. Έχεις κάποιο παιχνίδι το οποίο έχεις βάλει στη wishlist για τα Χριστούγεννα, ξέρεις, περιμένεις να στο φέρουνε δώρο? Πάνω κάτω αυτό που παίζω, γενικά είμαι ποδοσφαιράκια πάρα πολύ, ας πούμε. Θα ήθελα να παίξω το Death Stranding, αν και γενικά δεν το έχω τόσο πολύ με αυτά. Τώρα βέβαια που βγήκε και το στο Netflix το Witcher, και αυτό σκέφτομαι πως θα το ξαναπαίξω. Ναι, πολύ σωστό, μην μου κάνεις spoil. Έχεις κάποιο παιχνίδι στη wishlist που θες να πάρεις δώρο τώρα τα Χριστούγεννα, κάποιο που έχει βγει και περιμένεις να στο κάνω δώρο δική σου, φίλη, οτιδήποτε? Κοίταξε, επειδή σκοπεύω να κάνω μια αναβάθμιση στο PC, θα ανέβει λίγο και το κασέτ των παιχνιδιών των επιτρεπομένων, οπότε όλα αυτά που έχω χάσει. Θα ήθελα, ας πούμε, να παίξω Apex. Παρόλο που δεν θεωρείται υψηλό να πετήσω, εγώ έχω κονσέρβα τελείως PC, οπότε δεν. Τι να σου πω τώρα, Dead by Daylight, Mortal Kombat, εντάξει, όλα αυτά, ας πούμε. Έχεις παίξει κάποιο άλλο παιχνίδι φέτος ή μόνο League of Legends? Και γι' αυτό μας το λες ότι κάηκες με αυτό. Μόνο League of Legends, γι' αυτά. Είσαι καμένος σαν και εμένα. Μπράβο, παιδί μου, θα πας μπροστά. Πότε σταμάτησες να πιστεύεις στον Άι Βασίλη? Και γύρω στην τρίτη, τετάρτη δημοτικού. Κλασικά όλοι μας, μια μικρή ηλικία πεθαίνει μέσα μας. Οι γονείς μου πάντα συνεχίζουν να μου φέρουν ακόμα δώρα, ας πούμε, και να λένε ότι είναι από τον Άι Βασίλη. Έχω και μικρότερα αδέρφια γι' αυτό. Είσαι τυχερός λοιπόν που απλά παίρνεις δώρα μαζί με τα αδέρφια σου. Πότε σταμάτησες να πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη? Δεν πίστευα ποτέ γιατί δεν υπήρχε ποτέ το παραμύθι αυτό στο σπίτι. Okay, ωραίος ο ρεαλισμός, δεν μπορώ να πω όχι. Πότε σταμάτησες να πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη? Βασικά σχεδόν ποτέ δεν πίστευα. Δεν σου είπαν οι γονείς ότι υπάρχει Άγιο Βασίλη ή εσύ δεν πίστηκες ποτέ γιατί ξέρεις τι δώρα θα σου φέρουν? Συμφωνούσαμε πάνω κάτω ότι θα πάρω. Ποιο παιχνίδι θα έδινες σε κάποιον που μισείς? Το LOL. Χωρίζουμε, να ξέρεις. Ο προηγούμενος από σένα γύρισε και μας είπε στην ερώτηση ποιο παιχνίδι θα έδινες να παίξει κάποιος που μισείς, απάντησαν League of Legends. Αρχικά, πες του γιατί κάνει λάθος. Βασικά θα συμφωνούσα μαζί. Εντάξει, άκυρο. Και εσύ αυτό θα απαντούσες, δηλαδή ποιο παιχνίδι θα έδινες σε κάποιον που μισείς? Ναι, βασικά το League of Legends χάνεις πολύτιμα πράγματα από τη ζωή. Μιλάς σε άτομο καμένο εδώ πέρα, έχω ρίξει εγώ 24 ώρες. Ποιο παιχνίδι θα έδινες να παίξει ένα άτομο το οποίο μισείς? Μισώ, το Fortnite θα σου λέγα. Το FIFA το 20 θα σου λέγα. Γιατί? Εκτός ότι είναι scripted πολλά πράγματα μέσα, είναι δύσκολο, όχι με το σωστό τρόπο. Ας πούμε, παίζουν ρόλο μόνο τα ratings. Όσο και τέλει να ξέρεις να παίζεις, ακόμα και όταν παίζεις με φίλο σου, ο άλλος, ξέρω εγώ, να έχει καλύτερη ομάδα και μπορεί να παίζει πολύ χειρότερα από σένα και να σε κερδίσει. Θα μου πεις, εντάξει, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο, βέβαια. Αλλά δεν έχει αποδοθεί τόσο καλά το αναπάντεχο του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Ποιο παιχνίδι ήταν αυτό το οποίο έπαιξες το τελευταίο έτος ή και λίγο πιο παλιά και σε δυσκόλεψε σε βαθμό να αρχίσεις να κοπανάς πληκτρολόγια? Το Minecraft. Γιατί όταν έχεις πάνω σου καμιά τριανταριά διαμάντια και απλά σε σκοτώσει η λάβα, εντάξει, λίγο τιλτάρεις. Ouch, περαστικά. Καλό καινούριο PC. Καλές γιορτές, εύχομαι καλό λιώσιμο. Καλά. Γιατί μπήκα εγώ μπροστά στην κάμερα? Γιατί έπρεπε. Σκάτα. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Λοιπόν, τι παιχνίδι έπαιξες φέτος, έκαψες γενικά όλη τη χρονιά? Το έκαψα, Με το που βγήκε το God of War στο PlayStation 4, το τερμάτισα 4-5 μέρες. Και τώρα παίζω το Assassin's Creed Origin, επειδή δεν το έχω τερματίσει και δεν έχω πολύ χρόνο. Είχα λιώσει πέρσι το Odyssey εγώ, πολλές ώρες. Θέλω να το παίξω αυτό. Είναι και στην Ελλάδα, έχω ακούσει ότι είναι ολόκληρος ο χάρτης της Ελλάδος. Και είναι τεράστιος. Εμένα με είχε κάνει, ξέρεις, και ήθελα να πάω μετά σε Ακρόπολη, ήθελα να πάω σε Δελφούς και τέτοια. Ήταν να δω την όλη φάση. Ναι, και εγώ θέλω να δω πώς είναι. Γιατί έχω δει ότι το έχουν αναπαραστήσει ακριβώς όπως είναι η αρχαία Ελλάδα. Οπότε θέλω να το δω. Τι παιχνίδι έλειωσες φέτος? Minecraft. Παρακολουθείς και στο YouTube Minecraft? Κυρίως στο PewDiePie, το έκανε ξανά διάσημο, αλλά ναι. Ελληνικό YouTube βλέπεις καθόλου για Minecrafters? Έχω σταματήσει. Καλά κάνεις. Ευχαριστούμε. Τι παιχνίδια λιώσατε φέτος? Overwatch.
Overwatch και Rainbow. Παίζατε μαζί, έτσι. Ναι. Τώρα είδατε ότι βγαίνει και το Overwatch 2, έτσι. Περιμένω να το αγοράσω. Περιμένω πέρα να βγει να το κάψουμε γι' αυτό. Στον Άγιο Βασίλη πιστεύεις? Όχι. Πότε σταμάτησες? 10. Πότε σταμάτησες να πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη? Νομίζω ήμουνα 5η δημοτικού, γιατί οι φίλοι μου επέμεναν ότι δεν υπάρχει Άγιο Βασίλη και τελικά ήταν αλήθεια. Οπότε σου κατέστρεψαν τα όνειρα, έτσι. Νομίζω έκλαιγα για μια εβδομάδα. Ό,τι καλύτερο. Πριν εντωμεταξύ ήταν κάποια άτομα που μας λένε δεν πιστεύω καν, ποτέ δεν πίστευα. Και είμαι σε φάση γιατί. Νομίζω είναι ψέμα αυτό. Και εγώ έτσι πιστεύω. Άμα είναι στην ηλικία μας, σίγουρα πιστεύανε. Πότε σταματήσατε να πιστεύετε στον Άγιο Βασίλη? Κάπου στα 11, κάπου εκεί, 12. Θέλω ρε γαμώτα να βρω κάποιον που να είναι σε φάση τι δεν υπάρχει και να στεναχωρηθεί. Δεν ξέρω, θα μου φαίνεται πολύ αστείο. Σκέψου κάποιον που δεν συμπαθείς, που μισείς, το οτιδήποτε. Ωραία. Τι παιχνίδι θα του κάνεις δώρο? Το Sims. Γιατί το Sims? Δεν μου αρέσει καθόλου το τρόπο παιχνιδιού του παιχνιδιού, το Sims. Και να ξέρεις, μπορεί να το παίξει οπουδήποτε είναι, γιατί έχει βγει και για κινητά. Σκέψου κάποιον που μισείς, τι παιχνίδι θα του έκανες δώρο? Μάλλον το Roblox. Το Roblox? Γιατί το Roblox όμως? Όχι, μου φαίνεται πολύ εκνευριστικό. Φαίνεται λίγο παιδικό προς Lego φάση αυτό. Και πολύ πιο παλιά. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο περίπου. Ήτανε πριν εδώ πέρα ένας φίλος που μας λέει ότι σε κάποιον που μισώ, ξέρω εγώ, θα έδινα το League of Legends. Έπαιζα για το πολύ ένα μήνα. Είναι τσάμπα. Σκέψου κάποιον που βασικά που μισείς. Τι παιχνίδι θα του κάνεις δώρο? Fortnite. Γιατί? Το community τώρα πια είναι κατεστραμμένο. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας που να το παίζει και γενικά δεν είναι πια ωραίο. Έχεις παίξει καθόλου? Το έχω κάψει και το λέω. Έχω βάλει 40 ευρώ κιόλας και ξέρω λίγο τι παίζει. Είναι το rage που βγαίνει όπως και στο League of Legends, ξέρω εγώ, που παίρνει skins και τέτοια και μετά από λίγο, α, δεν το μπορώ άλλο και βγαίνουν νευρά. Ναι, ακριβώς. Έχεις σπάσει και ποντίκια πληκτρολογία? Όχι, δεν έχω σπάσει, αλλά το χειριστήριό μου το έχω πετάξει αρκετές φορές. Αυτά είναι. Τι παιχνίδι θέλεις να πάρεις πέρα από το Overwatch? Τώρα ρε παιδί μου, σου δίνω, ξέρω εγώ, παράδειγμα μια δώρο επιταγή 100 ευρώ. Τι παιχνίδι θα πήγαινε να πάρεις? Δεν θα σου δώσω όντως, πλάκα, αλλά εννοώ ότι... τι θα πήγαινε να πάρεις? Call of Duty. Cyberpunk 2077. Keanu Reeves fan εδώ πέρα, παιδιά. You're breathtaking. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, καλές γιορτές. The close is coming to town. Εδώ, παιδιά, τραγουδάμε live. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλές γιορτές. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Αυτό ήταν το χριστουγεννιάτικο special επεισόδιο εδώ πέρα. Δεν θα το ξανακάνουμε ποτέ γιατί έχουμε σηκωθεί από τις 10 το πρωί. Είμαι χωρίς καφέ, παιδιά. Δεν την παλεύω αυτή τη στιγμή. Κρυώνω. Θέλω να πάω σπίτι μου. Θέλω να πιω καφέ. Πρέπει να μοντάρω τα κούτελα. Καλά Χριστούγεννα. Κάντε subscribe αν δεν είστε subscribed. Αυτό το λέει κάποιος άλλος. Παιδιά, καλές γιορτές. Να είστε με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Αφήστε λίγο και τα video games. Εντάξει, ωραία η φάση να παίζουμε, να γουστάρουμε. Αλλά οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι πολύ πιο σημαντικές. Να το έχετε στο μυαλό σας. Αλλά και κάντε subscribe γιατί εδώ πέρα ανεβάζουμε gameplays. Δεν ξέρω. Ήταν πολύ αντιφατικό όλο αυτό. Γεια σας, παιδιά. Με τι? Βασανίζω τον ηχολήπτη, παύλα καμεραμάν, παύλα μοντάζ, παύλα ήχο. Το Φίλιππο Γάδενο φυσικά.